Επίθεση εναντίον του Ισραηλινού ομολόγου του εξαπέλυσε ο πρωθυπουργό τη Τουρκία Αχμέτα Βούτογλου με αφορμή τι πρόσφατε τρομοκρατικέ επιθέσει στο Παρίσι. Εξίσωσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με του τζιχαντιστέ λέγοντα πω διαπράττουν εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Ω επικεφαλή τη κυβέρνηση που σκοτώνει παιδιά τα οποία παίζουν στην παραλία με τον βομβαρδισμό τη Γάζα, καταστρέφει χιλιάδε κατοικίε. Εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να σκοτώσει Παλαιστίνιου και το παρουσιάζει σαν να είναι κάτι κανονικό. Και επιτίθεται εναντίον καραβιού με ανθρωπιστική βοήθεια που πλέει σε διεθνή ύδατα και σφαγιάζει του πολίτε μα. Ο Νετανιάχου διέπραξε ένα έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα όπω οι τρομοκράτε διέπραξαν το μακελιό στο Παρίσι, δήλωσε ο Νταβούτογλου κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα. Αυτό ήταν ένα ακόμη περιστατικό στο λεκτικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ λόγω τη παρουσία του Μπέντζεμι Νετανιάχου στη μεγάλη πορεία που έγινε την Κυριακή στο Παρίσι. Εξάλλου την Πέμπτη, ο εκπρόσωπο του Προέδρου τη Τουρκία, Ταγί Περτογάν, τόνισε σε γραπτή ανακοίνωσή του πω είναι ισλαμοφοβικό και απαράδεκτο εκ μέρου του Νετανιάχου να συνδέει το μακελιό στη γαλλική πρωτεύουσα με το Ισλάμ.